γήπεδο και στα ανατολικά του. Μια οροσειρά βλέπω τώρα, η οποία αναμοχλεύεται από το GCB και πηγαίνει ο Λούθε. Ωραία πράγματα και σήμερα. Α, να το κρέατιο εδώ. Ένας αγωγός. Βάλαμε μέσα το κούκι. Κούκι. Έτσι. Μεγάλη τρύπα κάτω. Και τώρα μάστορα στην κλίνη. Από εδώ βλέπετε, παιδιά, πως θα έρχεστε από την Νέα Ιωνία και τι θα βλέπετε στα ανατολικά. Βέβαια υπάρχουν και τα δέντρα, μας κόπουν τη θέαση. Θα δούμε πως θα διαμορφωθεί ο χώρος. Δεν είναι του παρόντος. Οι πρόσφυγες άλλαξαν την Ελλάδα, μεγάλη αλήθεια. Τα κούκια εδώ παρκαρισμένα. Μία κολόνα της ΔΕΗ Ξάπλα. Όπως Ξάπλα είναι και ένα ανταλλακτικό χούφτας. Εδώ και άλλη άμμος. Φρέσκια είναι αυτή. Ένα φορτηγό άμμος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ήρθε. Και ξαναμπαίνουμε και βλέπουμε το γήπεδο. Αφού περάσαμε όλη την υποκιοποίηση από κάτω, είδαμε τη στρωμένη άσφαλτο. Γύρω στο 80% τελειωμένη από πλευράς αποπεράτωσης της γραμμής ανόδου από Φιλαδέλφια προς Νέα Ιωνία, περιμένοντας μέχρι και το Σάββατο να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ασφαλτόστρωσης της υποκιοποίησης. Πορεία προς καφέ, και με λίγο νεράκι γιατί έχουμε σκάσει, και θα συνεχίσω δυναμικά με ό,τι μπορώ από το γήπεδο, δεξιά αριστερά, πάνω κάτω και τα λοιπά. Εδώ πέρα βλέπουμε τα παιδιά με τα λατάκια. Γεια σας, παιδιά! Και βλέπουμε, παιδιά, την 90% αποπεράτωση. Περιμένω μόνο μια πλάκα να κάτσει από πάνω, να κλείσει εδώ πέρα το πηγάδι. Διαμορφώθηκε η ιστορία εκεί που βλέπετε το πι. Εκεί λογικά θα ανεποκατεβαίνει και η αντλία, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Τα παιδιά είναι στη διαδικασία ξεκαλουπώματος. Ξεκαλουπώνουν αβέβαια ό,τι είχαν καλουπώσει για να σκληροδοτηθεί, να βγουν τα καλούπια και λογικά αύριο ή μεθαύριο να πέσει η πλάκα, να κλείσει αυτό το σχήμα που βλέπετε τώρα. Γι' αυτό και οι αναμονές, τα σίδερα δηλαδή που είναι γυμνά. Αυτά από το πρώτο βίντεο, συνεχίζουμε με το δεύτερο σε λίγη ώρα, αφού πιω λίγο νερό και ρίξω το κεφαλάκι μου νερό. Τίκα ΑΕΚ, να είστε όλοι καλά. Πάμε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα για δεύτερη φορά. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι 5η 16 Ιουνίου 2022, 90 μέρες κατ' εμέ πριν τα εγκαίνετσα και σοφιά στις 14 Σεπτέμβρη. 93 μέρες για τα εγκαίνια βάσει των site των επαγγελματικών. Κόσμος να φωνάζει ΑΕΚ, πέρα δόθε. Μπαίνουμε στην πλατεία Δέλτα Μη για να κάνουμε την πλήρη περιστροφή του γηπέδου. Δεξιόστροφα. Με τον Αϊτό να δεσπόζει έξω από τα μουσεία Τσαϊκάρας. Λοιπόν, πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Είναι άλλοι εργαζόμενοι, άλλοι είναι πελάτες εδώ στην καφετέρια. Χαμός. Κοψοβολτάκηδες να δουν το γήπεδο, ξέρετε. Όλοι κοψοβολτάκηδες είμαστε. Αυτοί που δεν έχουμε δουλειά εδώ πέρα επαγγελματική με την ΑΕΚ, να δούμε τη μαγεία του γηπέδου. Να φιατάκι για να μην τσουμπήσει, να κάνει κίνηση εδώ πέρα. Αχ, δροσούλα. Γεια σας, παιδιά!
Γεια σας παιδιά, γεια σας, γεια σας. Δεν υπάρχει φωτιά σήμερα, δεν υπάρχει. Παθμόματα κάνει εδώ πέρα το Μαστόρι, είδες που τα μάθα. Τζάμπα, τζάμπα. Καλημέρα, δεν μας. Καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Με 4 η ώρα τι καλημέρα να πω. Ούτε με καφέ δεν στενέργειες. Ούτε με καφέ, είδες, είμαι ρετάλι και λιγούρι. Τόσα λεφτά γίνει. Όμα, οι τσέπες στάζουν χρήμα. Με θέλεις τίποτα καλό. Στο φίλε μου το Θανάση. Από τη δουλειά εσύ το ζητάς λεφτά και κόμινα, φίλε. Δεν έχουν κόμινα, δεν έχουν χρήμα. Ναι. Από τη δουλειά πες μου τι θες να την πούμε. Ό,τι πες. Πες ό,τι γουστάρεις, τι κάνουμε εδώ τώρα. Τι να σου πω, αγόρι μου. Δεν σε λέω τώρα. Τα φαγόη συνδέουμε, να το. Τι κάνουμε, σιδερώνουμε. Συνδέουμε τα φαλκόη. Α, συνδέουμε τα φαλκόη. Ναι. Να, καναλάς βάζει τα κανάλια. Ναι. Το φαλκόη, τι είναι το φαλκόη. Το κλιματισμό. Α, κλιματισμός είναι το φαλκόη. Σε ποια γλώσσα. Έχουμε και άλλη εταιρεία εδώ. Πήγε εδώ. Να, κοπέλα είναι εδώ. Και έχουμε και άλλη εταιρεία. Βγάλε τα όλα εδώ. Φαλκόη, έτσι. Ναι. Ωραία, φαλκόη. Ο Θανάσης είπε φαλκόη. Τώρα το ξέρω εγώ. Για να πει ο Θανάσης φαλκόη, φαλκόη. Εδώ το βλέπουμε και σε μικρογραφία. Με κοροϊδεύει. Με βρήκε μικρό και μου κοροϊδεύει. Λέει και Θανάση. Εδώ είναι το σπιτάκι στο φίλε. Εδώ είναι η μπουτίκ, ναι. Η μπουτίκ της ΑΕΚ και... Nike, Nike, το κλεισάκι του Σαγίας 3. Το κλεισάκι πήγες. Πήγαινε. Έχω πάλι, έχω προσκυνήσει κιόλας. Μακάρι να δεχτεί ο πρόεδρος να κάνω μια δωρεά εδώ πέρα να γίνει μια γεωγραφία του Χριστού για τον πατέρα μου. Με Κώστα, επιτελείο της OBS, να δουλεύει δυναμικά. Διάλειμμα και σε διάλειμμα, εντάξει, τέτοια που έχουμε εγώ, ξέρω ότι κάνεις διάλειμμα. Ρε Κώστα, αυτή εδώ η μπάρα, η μαύρη, τι είναι ρε φίλε. Δεν είμαι εγώ εδώ, δεν ξέρω. Η μπάρα δεν ξέρεις. Η Μαργαριτούλα. Είναι τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιο συνεργείται. Ναι. Αυτά εδώ, ναι. Εγώ δεν είμαι αυτά εδώ γύρω. Επειδή την τρέχω με την κυρία, ρώτα τη Μαργαρίτα, τι είναι αυτή η μπάρα, η μαύρη. Πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε. Όχι, όχι, δεν θα σε δείξω, Μαργαρίτα. Όχι, όχι, τι είναι αυτή η μπάρα. Α, περίμενε, ο ΟΠΑ πού θα είναι. Α, από εδώ και μέσα θα είναι το του ΟΠΑ, θα μπει μαύρη πόρτα, ΟΠΑ. Γυάλινη. Α, θα βιδώσει η γυάλινη πόρτα και από τις δύο πόρτες, έτσι. Δύο γυάλινες πόρτες και θα ανοίγει προς τα πού. Ήταν σαν αυτές τις σπαστές πόρτες. Α, σπαστά θα είναι, μάλιστα. Θα μπουν δύο σπαστές πόρτες εδώ πέρα, έτσι, γυάλινες. Και θα είναι πρακτορείο του ΟΠΑΠ εδώ μέσα. Ωραία, ωραία. Άρα στο λόμπι και στο στόγιο, παιδιά, βγάλαμε την είδηση. Σε λίγο καιρό από τώρα. Μαργαρίτα μου, σε πόσο καιρό, σε κανένα μήνα. Θα είμαστε έτοιμοι. Σε ένα μήνα είμαστε έτοιμοι. Σε ένα μήνα είμαστε έτοιμοι από το συνεργείο εδώ της Μαργαριτούλας να φτιάξουμε την σπαστή πόρτα, τη γυάλινη, για τον ΟΠΑΠ. Τα παλικάρια τώρα, ορθοστάτες κτλ. Η OBS δουλεύει κάτω και η OBS συνεργασία εδώ στα μουσεία της ΑΕΚΑΡΑΣ και ειδικά στο ισόγειο. Φαθμόματα, ξεκαφαθμόματα, πάμε δυναμικά. Αύριο τελειώνουμε, δεν το βλέπω. Τεχνέκ ΑΕ. Α, η Τεχνέκ είναι, ναι μωρέ. Ναι μωρέ, την ξέχασα να τη διαφημίσω. Τεχνέκ ΑΕ. Οι παιχταράδες της Τεχνέκ. Ξεχνάς ρε Γιώργο, Τεχνέκ ΑΕ. Θανάση είσαι υπέροχος ρε, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Όπως και όλος ο κόσμος σε ευχαριστεί. Θανάση, να σου πω, ο κλιματισμός θα είναι κρυμμένος. Θα φαίνεται, είναι κρυμμένο το σύστημα. Γυψουσανίδα και θα πίνει απλώς ο αέρας. Από διάφορες χάρες. Ωραία. Τεχνέ καλά, ψηλόν, μάγκες. Αύριο, αύριο, αύριο. Αύριο, αύριο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Τι καλό βράδυ, ρε. Πέντε η ώρα. Πρόκειται, τέσσερις. Και εδώ, παιδιά, σκεπαστεί. Τα παλικάρια να δουλεύουν δυναμικά στις... πώς θα λένε, τα τουρνικέ. Κάρια τουρνικέ. Και τώρα επιδιορθώνονται όσο το δυνατόν πιο πολύ. Ωραία. Παίρνουν και τα ρεύματα, να δουλεύουν με ρεύμα, να μην έχουμε κανέναν παρήθακτο
προς το χώρο της του γηπέδου με τον Αϊτό. Το λαβαρό μας να ανεμίζει περήφανα. Ξαναπάω πάλι πίσω για να πιω λίγο νερό, γιατί παιδιά πολύ ζεστή και σήμερα πραγματικά, ειδικά τις ώρες που έρχομαι εγώ για κινηματογράφηση. Τα νερά δεν ξέρω που έχουν βγει, τα ποτίζουνε. Θα επαναλάβω για φίλους που δεν είναι να χθες ένα βίντεο και τα αποχθεσινά, στην αποκλειστική δήλωση του Γκαμπόρ, του σχεδιαστή και κατασκευαστή του Ατσάλινου Αϊτού. Γύρω στους 9 τόνους είναι ο Αϊτός, με τη βάση και τον τρούλο και τα πόδια και τα φτερά. Όλο από ατσάλι, εκτός τα στέματα, τα ράμφη και τα νύχια, τα οποία είναι από χαλκό. Και γυαλίζουν πιο πολύ από την κατασκευή, γιατί αυτό το χαλκός παίρνει γυάλισμα με ειδική αλυφή από το επιτελείο του κ. Ζησιμόπουλου, ο οποίος έκανε και την υδροβολή και την αμοβολή. Και τα δύο γίνανε, παιδιά. Όποιος λέει ότι δεν έγινε αμοβολή, δεν ξέρει, γιατί εγώ ρώτησα τον κύριο, τα παιδιά εδώ του Ζησιμόπουλου, κάνανε και αμοβολή και υδροβολή. Και Ψωσανίδες, παιδιά, από εδώ μεριά, οι Ψωσανίδες να δίνουν και το καφενείο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Εδώ φατμώματα και παραφατμώματα, κλείνει σιγά σιγά ο χώρος και σχηματίζονται τα διάφορα διαμερίσματα με πυράδοχες γυψουσανίδες της ΚΝΑΟΥΦ. Ωραία! Ωραία! Σε αναμονή να πέσουν και τα υπόλοιπα κυπολιθάκια, σε αναμονή εδώ να βγουν τα καλούπια από το πηγάδι. Έφαγε και την τρίτη σκηνοθέτηση καθ' ύψος, το ύψος ήρθε στα ίσα του, μια χαρά, και τώρα περιμένουμε να μπαζωθεί αυτό εδώ από πίσω και φυσικά να πέσει η πλάκα η οποία θα κλείσει την τρύπα τη μεγάλη στο πηγάδι. Αύριο μεθαύριο αυτά. Λοιπόν, λίγο νεράκι και συνεχίζουμε δυναμικά. Για να ξεκινήσουμε, παιδιά, το τελευταίο βιντεάκι της ημέρας εδώ από τα νότιο ανατολικά. Να κάνω την κύκλα δεξιόστροφα. Είπαμε στο δεύτερο βίντεο, εδώ στο ιστορικό των μουσείων μπαίνουν οι ψευδοροφές. Σε ένα μήνα, όπως είπε και η μηχανικός η Μαργαριτούλα, είναι έτοιμο το κάτω τμήμα. Έχουν έρθει παιδιά και κοιτάνε τα ρεύματα για τη λειτουργία του τουρνικέ από την εταιρεία τους. Πυλώνει η οδός με το ρολό κατεβασμένο την ώρα που έρχομαι εγώ. Να το κολλήσω λίγο το τηλέφωνο πάνω στο τρυπητό ρολό, να σας δείξω λίγο τι γίνεται μέσα, αν φαίνεται φυσικά. Α, ωραία φαίνεται. Βλέπετε, παιδιά, πάνω να έχει πέσει η ποταμίσια Ιάμος, να έχει αναμοκλεθεί με το θρακτικό λίπασμα, και περιμένουμε στις 18, αν όλα πάνε καλά, να γίνει η σπορά. Μετά πάλι λίπασμα κτλ. Κτλ. Και στα πλαϊνά, εκεί που είναι η απόσταση κερκίδων με τον αγωνιστικό χώρο, τα 12 και 6 μέτρα αντίστοιχα, έχει πέσει 3α, λογικά, αν το λέω καλά και δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, θα πέσει μπετό και από πάνω θα πέσει σε ρολό, όχι χορτάρι, πλαστικό. Αν τα λέω καλά και δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εδώ πέρα την κίνηση. Ντάλα ο ήλιος, εδώ έχει γίνει ένας χώρος σκουπιδιού. Από πριν.